οπωσδήποτε στο επόμενο βήμα της κυβέρνησης μαζί με το λαό, γιατί ο λαός θα κάνει την επιτυχία, η κυβέρνηση κάθε λαού αναλαμβάνει τις ευθύνες, πρωτοβουλίες, προτάσεις και ανοίγει το δρόμο. Ο ελληνικός λαός έχει να κατακτήσει πράγματα που σήμερα είναι αδύνατα να τα κάνει αυτονόητα. Έχει να κατακτήσει αυτό που προτείναμε και το ακούσαμε και από τα χείλια του Γιώργου του Παπανδρέου πριν τις εκλογές. Ότι πρέπει η νομοθεσία να είναι σαφής, ώστε ο κάθε εφορίσκος και πολεοδομίσκος να μην έχει τη ζωή σου στα χέρια του. Για να σταματήσει και η διαφθορά και ο τραμπουκισμός εκ μέρους διεφθαρμένων ή κακότροπων υπαλλήλων. Και τα λέω εγώ που σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες έχω εξαίρετους φίλους, πολύ καλούς ανθρώπους και συναλλάσσομαι με το χαμόγελο. Πλην μιας περιπτώσεως η οποία αποτελεί παρελθόν. Γιατί εκεί ήταν από αυτά που περιγράφουμε. Δύο περιπτώσεις μάλλον. Η άλλη ήταν το θέμα της υγείας του πατέρα μου. Αργυρώνητοι άνθρωποι. Ηθικά ελλείμματα. Συνεχίζω. Ποιος είναι ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή? Βεβαίως θα χρειαστεί ένα κράτος, μια νομοκρατούσα πολιτεία με σταθερούς κανόνες. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου το έχει καταλάβει αυτό νοητικά. Έτσι. Δεν είναι ένας αδιάφορος μπούλης. Έτσι. Το έχει καταλάβει νοητικά. Και το είπε ακριβώς όπως το είχα πει εγώ πριν χρόνια στο σταθμό. Είχαμε την ίδια έμπνευση. Καλό αυτό. Ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν σταθεροί κανόνες οι οποίοι δεν αλλάζουν και των οποίων η ερμηνεία δεν είναι στη διάθεση του κάθε υπαλληλίσκου. Αυτό είναι δική μου, το υπαλληλίσκου είναι δική μου φράση. Το υπαλληλίσκος δεν είναι ο μικρός στο ανάστημα ή στο μισθό ή στην εξουσία, είναι στο ήθος. Έτσι. Και γι' αυτό είναι ο υποτιμητικός ήχος. Έτσι. Ο κάθε κακός άνθρωπος που βγάζει τις κακίες του πάνω στον Έλληνα, πολίτη, που είναι ένα κοινό μυστικό, τι μυστικό, κάθε μέρα συμβαίνει, αυτός πρέπει να εξαφανιστεί και θα πρέπει να εξαφανιστεί όταν φτιάξουμε τους σταθερούς κανόνες. Τώρα όμως, προσέξτε, εδώ είναι το ευαίσθητο. Η δημοκρατία είναι σπουδαία υπόθεση. Δεν σας λέω τίποτα καινούριο, το ξέρουμε. Αλλά τι δημοκρατία, ελληνικού τύπου ή δημοτικού τύπου ή δυτικού τύπου? Η ελληνικού τύπου δημοκρατία είναι άλλο πράγμα. Η δυτικού τύπου δημοκρατία είναι άλλο πράγμα. Η δυτικού τύπου δημοκρατία, και την είχαμε αναλύσει κάποτε μαζί με τον Παπαγιώργη, τον Μεταλλινό, από αυτό το σταθμό, η δυτικού τύπου δημοκρατία έχει απρόσωπους κανόνες. Ίδιους για όλους, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά δεν υπάρχει ο πολιτισμός, οι ηθικές αξίες, που συνδέουν, που δημιουργούν και συντηρούν τον κοινωνικό ιστό. Δηλαδή, οι δυτικές κοινωνίες, εν ολίγης, δεν είναι συναισθηματικές κοινωνίες. Και δεν έχουν άειλες αξίες, αλλά έχουν λογικές αξίες. Επομένως, οι δυτικές δημοκρατίες, και εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε μια τέτοιου τύπου δημοκρατία, ούτε είμαστε ευρωγλύφτες, ούτε έχουμε συνέστημα κατωτερότητος και επομένως δεν λέμε να γίνουμε Ευρωπαίοι, που λένε κάποιοι. Έτσι. Αν σας ενδιαφέρει το Ευρωπαίος, χαλάλι σας. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε κάτι που δεν είμαστε. Ότι χρειάζεται εξυγχρονισμός, όχι με την έννοια τη σημητική, αλλά με την έννοια, βεβαίως, καμία αντίρρηση. Αλλά όχι για να γίνουμε Ευρωπαίοι, αλλά για να γίνουμε, να δώσουμε στον εαυτό μας τη δυνατότητα να βιώσουμε και να απελευθερωθούμε από το κακό σύστημα, ώστε να ζήσουμε και οντολογικά την ελληνική δημοκρατία. Είμαστε συναισθηματικός λαός. Για να προκόψουμε, δεν πρέπει να γίνει φτωχή η ψυχή μας και προκρουστικά να προσομοιάσουμε στις δυτικές κοινωνίες. Όπου τι κάνουν, υπάρχει ένα πλαίσιο κανόνων, οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και συνδέονται μεταξύ τους ακτινοτά με το σύστημα. Ο διπλανός δεν πρόκειται να σε στηρίξει.
αλλά πρόκειται να ειδοποιήσει το σύστημα για να σε στηρίξει. Πιο σκληρό. Ο πατέρας δεν δανείζει το παιδί του κάποια λεφτά, τα πάει το πρωί μαζί με το γιο του στην τράπεζα, τα βάζει στο ταμείο της τράπεζας και ο γιος τα δανείζεται με επιτόκιο. Και όταν πεις, μα τι κάνετε εδώ, γιατί δεν τα δίνεις του γιου σου, σου λέει, θέλεις να κλέψουμε την τράπεζα. Αυτά είναι εμπειρίες μου από την Αμερική. Από ανθρώπους που μου είπαν τέτοια πράγματα και εγώ είπα ή τρελή είναι ή κάτι άλλο. Και όμως δεν ήταν τρελή. Έτσι τους μεγάλωσε το σύστημα. Να υπηρετούν το σύστημα. Το σύστημα μπορεί να είναι ισόνομο για όλους το ίδιο. Μπορεί να μην επιδέχεται ερμηνείες, μπορεί να μην σε ταλαιπωρεί ο φορολογικός ελεγκτής και μάλιστα απρεπώς, βανάφσος και με χυδαιότητα, έτσι και τραμπουκισμό. Μπορεί να μην σε απειλεί ο πολεοδόμος, γιατί υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές, όμως το σύστημα σε έχει πείσει ότι εσείς ζεις για το σύστημα. Το σύστημα είναι αυτοσκοπός, ενώ η ελληνική δημοκρατία αντιλαμβάνεται ότι το σύστημα υπηρετεί τον άνθρωπο. Είναι εντελώς διαφορετική. Λοιπόν, τι δημοκρατία έχουμε μπροστά μας να κατακτήσουμε? Τι αυτονόητα θα πρέπει να κατακτηθούν και τι δεν πρέπει? Δεν θα πρέπει να κατακτηθούν τα αυτονόητα της δυτικού τύπου δημοκρατίας. Δεν θα πρέπει να γίνουμε μοναχικά άτομα ενταγμένα στη δαρβινική κοινωνία του ανταγωνισμού, τα έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές αυτά, τα οποία υπηρετούν το σύστημα. Η ισονομία δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη της δημοκρατίας. Είναι μια αναγκαία συνθήκη, σαφέστατα. Έτσι. Αλλά όχι και ικανή. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι άμα είμαστε όλοι ίσοι αλλά στο υπόγειο, τι να το κάνω. Ο σκοπός είναι να έχουμε ανάταση. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι για να υπάρχει δημοκρατία, η ελληνικού τύπου δημοκρατία, πρέπει να επιτρέψουμε στον άνθρωπο να ανοίξει τα φτερά της ψυχής του και να αποκτήσει οντολογική υπόσταση. Όταν φτιάξουμε μια δημοκρατία που είναι μια κοινωνία που ζει μοναχικά με κανόνες, ωραίο πράγμα οι κανόνες, εγώ δεν είπα ότι δεν είναι, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό και αν είναι μόνο του είναι καταστροφικό. Βεβαίως από το μπάχαλο το ελληνικό, όπου δεν βγάζεις άκρη πουθενά, μη σας κρατήσω με λεπτομέρειες και παραδείγματα, έχετε άφθονα στον προσωπικό σας βίον, δεν χρειάζεται να τα τεκμηριώσουμε αυτά. Όπου το ελληνικό μπάχαλο δημιουργεί χάος και σου καταστρέφει την ψυχή από το χάος. Αλλά πάλι η ψυχή μπορεί να καταστραφεί από την άλλη άκρη που είναι τα απόλυτα στρατιωτάκια, η απόλυτη τάξη, χωρίς έννοιες, χωρίς συνέστημα, χωρίς περιεχόμενο. Επειδή λοιπόν η Ελλάδα ξεκινάει, και θέλω να το πιστεύω αυτό ότι η Ελλάδα ξεκινάει, για ένα ωραίο ταξίδι, για ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, για τα φτερά τα προτινά της τα μεγάλα. Οι Έλληνες έδωσαν στον εαυτό τους μια ευκαιρία. Ξέρανε ότι με την προηγούμενη υπόθεση ήταν χαμένοι για χαμένοι.